Βρισκόμαστε λοιπόν στην Κεσαριανή. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο της πόλης και εκ νέου υποψήφιο με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ηλία Σταμέλο. Ένα συνδυασμό που υποστηρίζει το ΚΚΕ. Θα συνεχίσουμε τις ηρωικές παραδόσεις του Μανολίδη, του Μακρύ, που είναι εδώ δίπλα μου, του Κατημερτή, που είναι εδώ, ήταν σ' όλη την περίοδο μαζί. Σας έχουμε ακούσει να λέτε πολλές φορές ότι ως διοίκηση του Δήμου βρεθήκατε στον αντίποδα της κυρίαρχης πολιτικής, ότι βρεθήκατε στην αντιπολίτευση. Πώς ακριβώς εννοείτε ότι ήσασταν στην αντιπολίτευση? Εμείς θεωρούμε ότι είναι θίγει το λαό, αφορά το λαό, πρέπει η Δημοτική Αρχή που στηρίζεται ή θέλει να στηρίξει το λαό, πρέπει να παίρνει θέση και να είναι θέση υπέρ του λαού και ενάντια σε αυτή την πολιτική. Και από αύριο θα πούμε στην πάλι όπως εμείς ξέρουμε για τα προβλήματα του λαού. Γιατί αυτή είναι η μόνη έννοια μας. Πώς θα παλέψουμε για αυτούς που έχουν ανάγκη. Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ κτλ. Πήραν μια σειρά από μέτρα αντιλαϊκά. Έχουν ψηφιστεί με τα μνημόνια πάνω από 700 αντεργατικοί νόμοι. Την περίοδο αυτή ψηφίστηκε και το τρίτο μνημόνιο και το τέταρτο, μπορούμε να πούμε, που συνεχίζονται. Εμείς, παραδείγματος χάρη, πήραμε θέση ενάντια σε αυτό το μνημόνιο. Πήραμε θέση ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς. Πήραμε θέση για τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων που συνέβησαν. Υπερασπιζόμενοι το λαό, γιατί θεωρούμε ο λαός δεν έχει προβλήματα μόνο που έχουν να κάνουν με το πεζοδρόμιο, τη Λακκούβα ή τα σχολεία, αλλά έχει και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια τους τη ζωή. Πήραμε απόφαση να μην γίνουν πληστηριασμοί στους Δήμους και στο Δήμο το δικό μας. Υπάρχει νόμος που λέει ότι πάνω από 600 ευρώ χρέος, αν έχει κάποιος προς το Δήμο, μπορεί ο Δήμος να κάνει πληστηριασμούς. Εμείς πήραμε απόφαση και δεν έγινε κανένας πληστηριασμός στο Δήμο της πόλης μας. Ενώ αντίθετα σε διπλανούς Δήμους, σε άλλους Δήμους, προχώρησαν κατά σχέση λογαριασμών για χρέη προς το Δήμο. Και μιλάμε κυρίως βεβαίως για τα λαϊκά στρώματα. Δεν μιλάμε για τους μεγαλοφιλέτες, αυτούς που συστηματικά φοροδιαφεύγουν. Πήραμε θέση ενάντια στην πολιτική των κυβερνήσεων. Ας πούμε, πήραμε θέση για να μην παραχωρηθούν στο ΤΑΙΠΕΔ ακίνητα και του Δήμου μας. Πήραμε θέση και στηρίξαμε τους αγώνες των εργαζόμενων του Δήμου, αλλά και γενικότερα της τοπικής διοίκησης, αλλά και συνολικά. Δηλαδή, συνολικά, ό,τι μέτρο αντιλαϊκό έχει πάρθει από την κυβέρνηση, αυτή είναι εδώ. Πήραμε θέση και περασπιστήκαμε τα λαϊκά συμφέροντα, ανεξάρτητα αν εμείς για όλα αυτά τα ζητήματα ήμασταν αρμόδιοι να τα λύσουμε. Καλούμε το λαό με την ψήφο του να αλλάξει σελίδα, να ψηφίσει λαϊκή συσπήρωση, προκειμένου ο Δήμος να είναι στήριγμα στην πάλη του και όχι διαχειριστής της κεντρικής εξουσίας. Το 2015 σε παραλυτικές εκλογές είχατε ως σύνθημα ότι η πόλη χρειάζεται ένα δήμαρχο αγωνιστή και όχι διαχειριστή μιας αντιλαϊκής πολιτικής. Πόσο επίκαιρο μπορεί να παραμένει σήμερα ένα τέτοιο σύνθημα? Αν θέλετε, κάθε μέρα γίνεται και πιο επίκαιρο αυτό το σύνθημα. Και η τελευταία μεταρρύθμιση του κλεισθένη κυρίως έγινε όχι για να προωθήσει την απλή αναλογική και τη δημοκρατία, βεβαίως ψήφισε για αυτήν, αλλά για να προσαρμόσει ακόμα καλύτερα, για να λύσει ζητήματα, αν θέλετε να το πούμε μια άλλη έκφραση, προσαρμογής των Δήμων στο να υπηρετήσουν την κεντρική πολιτική. Δηλαδή να γίνουν στήριγμα οι Δήμοι προκειμένου να επενδύσουν, να συνεργαστούν με το μεγάλο κεφάλαιο, να αξιοποιηθεί η δημοτική περιουσία ακίνητη ή κινητή, προκειμένου να προωθηθεί αυτός ο κεντρικός στόχος για την ανταγωνιστικότητα, για την ανάπτυξη. Ανάπτυξη βέβαια που δεν αφορά το λαό, αλλά ανάπτυξη που αφορά τους λίγους. Άρα λοιπόν, σήμερα, εάν έχει δύο επιλογές η Δημοτική Αρχή, ή θα προσαρμοστεί σε αυτή την κατεύθυνση, και ξέρετε, παντού, σε όλους τους Δήμους, αλλά και στο δικό μας το Δήμο, παρατάξεις που στηρίζονται είτε από την κυβερνητική παράταξη ή από τα άλλα κόμματα, αυτό που λένε συνεχώς είναι να αξιοποιηθεί η περιουσία. Μάλιστα, ένας εκπρόσωπος σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ είπε για αυτόν εδώ το χώρο τον τεράστιο ότι είναι ένα μεγάλο οικόπεδο και θα πρέπει να αξιοποιηθεί το σκοπευτήριο. Δηλαδή, έχουμε τέτοια
δείγματα, μια τέτοια κατεύθυνση, να αξιοποιηθούν τα πάντα προκειμένου να υπάρχει ανάπτυξη και κερδοφορία για τους λίγους. Και ο λαός φυσικά θα πληρώνει πάντα τα σπασμένα αυτής της πολιτικής. Άρα, εάν μια δημοτική αρχή είναι στο πλάι του λαού, θα αντιμετωπίσει, θα αντιπαλέψει αυτά τα μέτρα. Εάν είναι με αυτή τη λογική της ανάπτυξης πέρα του κεφαλαίου, θα διευκολύνει κάθε μέρα τέτοια μέτρα. Ή μιλάνε για το ζήτημα της ανταποδοτικότητας. Δηλαδή, για κάθε τι που παρέχει ο Δήμος όσον αφορά υπηρεσίες που παρέχει, θα πρέπει ο Δημότης να πληρώνει. Αντίθετα, εμείς έχουμε τη λογική ότι ο λαός πληρώνει πάνω από το 90% των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό και του 2019, είναι φόροι άμεση ή έμεση από τα λαϊκά στρώματα συνολικά και της πόλης μας, άρα δικαιούται, και γι' αυτό διεκδικούμε μέτρα, διεκδικούμε τα πάντα που έχει ανάγκη ο λαός. Ή το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων. Διαφημίζουν όλες οι παρατάξεις πλην της λαϊκής εισπύρωσης παντού και στο Δήμο μας ότι θα προωθήσουν τις Κίνσεπ. Η Κίνσεπ είναι ο δούριος ύπος για να χτυπηθούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Εμείς λοιπόν είμαστε αντίθετα σε όλα αυτά. Άρα ένας δήμαρχος σήμερα, αν θέλει να είναι με το λαό, πρέπει να είναι αντίθετος με αυτή την πολιτική σε όλα αυτά τα μέτρα που προωθούνται και άλλα τα οποία εξαγγέλλονται. Ένας δήμαρχος ο οποίος θα είναι με αυτή την πολιτική, θα εφαρμόσει πρώτος, θα γίνει το μακρύ χέρι αυτής της πολιτικής. Ξεχνάμε ότι είμαστε στην Ανταρτομάνα την Κεσαριανή, με αγωνιστικές παραδόσεις, με μεγάλη ιστορία. Με τη λαϊκή συσπήρωση ως δημοτική αρχή. Υπήρχε ένα πλούσιο έργο πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Πόσο δύσκολο όμως ήταν για την δημοτική αρχή της λαϊκής συσπήρωσης να διεκδικήσει ένα χώρο όπως είναι το σκοπευθύριο και να το δώσει στο λαό. Οι αγώνες για την... για να έρθει στο λαό το σκοπευτήριο ξεκίνησαν το 82-83 με επικεφαλής τη Δημοτική Αρχή και με δήμαρχο τον κομμουνιστή του Ναΐμνη στο Παναγιώτη Μακρύ. Συνεχίστηκαν με την συμμετοχή του λαού της Κεσαριανής. Και θα πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε, να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο το χώρο και βεβαίως να αναδείξουμε, να το κάνουμε ένα κέντρο όχι μόνο ιστορικής μνήμης που είναι απαραίτητο για την νεότερη γενιά ιδιαίτερα, αλλά και ένα κέντρο πολιτισμού αξιοποίησης για αναψυχή του πάρκου. Ακόμα καλύτερα. Και από αυτό που βλέπετε τώρα, το σκοπευτήριο που βλέπουμε που είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο από Άβατο, έγινε χώρος όχι μόνο ένα πάρκο που μπορεί να το χαίρονται οι κάτοικοι, αλλά κυρίως αναγνωρίστηκε σαν ιστορικός χώρος, μνημειακός χώρος, στήθηκε το μουσείο και φυσικά το μνημείο το οποίο βρίσκεται στο χώρο αυτό. Εμείς συνεχίσαμε αυτό το έργο με παρεμβάσεις, με πρωτοβουλία δικιά μας, συζητήσαμε την κυβέρνηση και ήρθε το νέο νομοσχέδιο, ο νέος νόμος που παραχωρεί για 40 χρόνια το σκοπευτήριο και τυπικά στο Δήμο, γιατί ουσιαστικά ο λαός της Κεσαριανής το έχει κατακτήσει. Ο χώρος ανήκει στο Δήμο. Μαζί με το λαό θα το περιφρουρήσουμε. Δεν μπορεί να μολύνει άλλο το χώρο η σκοπευτική. Από σήμερα το βράδυ είναι και τυπικά ανήκει στο Δήμο. Πέρα από τον νόμο δηλαδή, με τους αγώνες, με τον τσαμπουκά μας. Με παρέμβασή μας το 2017 εγκατέλειψε η σκοπευτική εταιρεία, σταμάτησε η σκοπευτική εταιρεία να μολύνει αυτό το ιερό χώμα που έχει ποτιστεί με το αίμα εκατοντάδων αγωνιστών. Το 2016 λειτουργήσαμε το Μουσείο της Αιαμικής Εθνικής Αντίστασης, όπου έχουμε ντοκουμέντα από την περίοδο αυτή που φυλάχθηκαν με χίλιους κινδύνους από τους κατοίκους της πόλης μας και όχι μόνο, που αντανακλά την πραγματική ιστορία της πόλης. Και έχουν περάσει από το μουσείο πάνω από 35.000 επισκέπτες, σχολεία, μαθητές δηλαδή, άλλα και άλλοι, που διδάσκονται από πρώτο χέρι την ιστορία της πόλης και γενικότερα, και ταυτόχρονα αυτή είναι συμβολή μεγάλη ενάντια στην παραχάλαξη της ιστορίας που και στις μέρες μας παίρνει τεράστιες διαστάσεις.
γίνονται τεράστιες προσπάθειες για να μην υπάρχει μνήμη, άρα να μην διδασκόμαστε από το παρελθόν για τους αγώνες του μέλλοντος. Ταυτόχρονα, καταθέσαμε προτάσεις και ήδη έχει βγει ο μελετητής για την αξιοποίηση τόσο του ιστορικού κέντρου το Χάραμα σε πολιτιστικό κέντρο, τα γραφεία που ήταν σκοπευτικοί για βιβλιοθήκες, χώρους για την νεολαία, μικρό θεατράκι εκεί που ήταν ο στόχος των 50 μέτρων, ένας αθλητικός χώρος να φτιαχτεί σε χώρο στίβου, είναι το χωμάτινο γήπεδο που υπάρχει εδώ, συνολικά δηλαδή να αναβαθμιστεί ο χώρος του σκοπευτηρίου σε χώρο ο οποίος θα είναι ιστορικός, μνημιακός και ταυτόχρονα χώρος που θα το χαίρεται η νεολαία, ο λαός της πόλης αλλά και τον γύρω πόλων, γιατί το πάρκο αυτό είναι χώρος που πράγματι θα συναντήσει κανείς όχι μόνο και Σαργενιώτης αλλά και κατοίκους των διπλανών πόλων. Αναφερθήκατε πιο πριν για το πώς αντιμετωπίζουν οι άλλες παρατάξεις και συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ το χώρο αυτό του σκοπευτηρίου. Σχετικά με το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης. Κοιτάξτε, υπήρχε μια αντίθεση ως προς το χαρακτήρα του μουσείου σοβαρή. Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν τη συνεργασία πολιτών της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μάλιστα παραμονές των εγγενείων που έγιναν στις 9 Μαΐου του 2016 με μια ανακοίνωση μας κατακεράφνωνε ότι δήθεν περιορίζουμε το μουσείο. Σήμερα μιλάνε για φολκλορικού τύπου μουσείου, δηλαδή το υποτιμάνε και σήμερα. Ποια ήταν η αντίληψή τους? Ότι έπρεπε να είναι ένα μουσείο γενικά της αντίστασης που μπορούν να χωράνε και το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ, ο ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ, αλλά και ο ΖΕΡΒΑΣ και οι άλλοι οι οποίοι παρουσιάζονται σήμερα σαν αντιστασιακοί. Αυτό αντιμετωπίσαμε και οι άλλες παρατάξεις παρόμοιες απόψεις εξέφρασαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως στην Κεσαριανή είναι ποτισμένο το αίμα, αντίσταση μία υπήρχε και αυτή ήταν από το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ και την ΕΠΟΝ, που η μεγάλη πλειοψηφία των Κεσαριανιωτών συμμετείχαν σε αυτή την αντίσταση. Και αυτό είναι το ιστορικό γεγονός και δεν μπορεί να τα αλλάξει μετέπειτα κανείς. Ως Δημοτική Αρχή, η Λαϊκή Συσπήρωση εξασφάλισε την πρόσβαση όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, με αγωνιστικές πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις μαζί με γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, διεκδικεί και έχει καταφέρει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για παρεμβάσεις συντηρήσεις στα σχολεία της πόλης. Αυτό το επισημαίνουμε γιατί στους γύρω Δήμους δεν υπάρχει κάποια τέτοια κίνηση. Τι είναι ακριβώς αυτό που σας διαφοροποιεί και αν είναι εύκολο και τι εμπόδια βρήκατε σε αυτή την προσπάθεια? Εμείς προτεραιότητά μας ήταν τα παιδιά, καταρχήν τα μωρά, δηλαδή τα πολύ μικρά παιδιά, να μπορούν να πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς, όχι μόνο που είναι πολύ σημαντικό για να μπορούν οι γονείς τους να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να οι άνεργοι να ψάξουν για δουλειά ή οι γονείς ή άλλοι οι οποίοι εργάζονται να μπορούν κάπου να αφήσουν τα παιδιά τους με ασφάλεια και χωρίς να ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα γι' αυτό, αλλά και γιατί είναι απαραίτητο σημερινές συνθήκες τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία να μπορούν με επιστημονικό τρόπο σε παιδικούς σταθμούς να φοιτούν. Εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή και παρά τις οικονομικές δυσκολίες που είχε ο Δήμος, βάλαμε λοιπόν σε προτεραιότητα. Πήραμε όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και μάλιστα μέχρι οικογενειακό εισόδημα 25.000 ευρώ, τα παιδιά ήταν δωρεάν, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ιδιαίτερο βάρος δηλαδή στους γονείς να ελαφρυνθούν από ένα ιδιαίτερο κοστοβόρο βάρος για να εξασφαλίσουν τα παιδιά τους. Ταυτόχρονα, την ίδια χρονική στιγμή, το 2015, ξεκινήσαμε έναν αγώνα προκειμένου να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις στα σχολεία της πόλης μας, τα οποία είχαν πάνω από 20 χρόνια να γίνουν συντηρήσεις. Διεκδικήσαμε χρήματα από την ΚΤΥΠ, καταθέσαμε το 2015 μελέτη της τεχνικής μας υπηρεσίας, η οποία το κόστος, ο προϋπολογισμός της ήταν 1.300.000 ευρώ. Κατορθώσαμε με πολλές κινητοποιήσεις και μαθητών με παρεμβάσεις δικές μας να εξασφαλίσουμε 730.000 ευρώ από την ΚΤΥΠ και 160.000 από την περιφέρεια,
για σοβαρές επισκευές των σχολείων, τα οποία σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί αυτή την περίοδο, και την ίδια στιγμή μέσα από άλλα προγράμματα από το Φιλόδημος είτε από ίδια έσοδα του Δήμου, σήμερα στα σχολεία της πόλης μας έχουν δοθεί πάνω από 1.200.000 ευρώ, πολύ σημαντικό ποσό, να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις έτσι ώστε τα σχολεία μας να είναι ασφαλή, σύγχρονα και να δίνουν όλες τις δυνατότητες στους μαθητές να μπορέσουν να φοιτούν σε ένα όμορφο περιβάλλον. Δεν θεωρούμε ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν, αλλά αυτή η προσπάθεια θεωρούμε ότι με αυτή μας την προσπάθεια καταφέραμε και βρήκαμε λύσεις, και από όλη αυτή την προσπάθεια βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι όταν κανείς αγωνίζεται, διεκδικεί με βάση τις ανάγκες του, τότε μπορεί να πετυχαίνει λύσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, γιατί οι συνθήκες κάτω από το βάρος αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια είναι δύσκολες. Και αυτό μπορεί να το δει κανείς ανάγλυφα με το τι γίνεται σε διπλανούς δήμους, που οι διοικήσεις τους ήταν διοικήσεις προσκύμενες στο ΣΥΡΙΖΑ, πιο πλούσιοι δήμοι από εμάς, όπου εκατοντάδες παιδιά μείνανε έξω από τους παιδικούς σταθμούς και στο Βύρονα, στο Γράφου, στην Αθήνα, ή αντιμετωπίσαν τεράστια προβλήματα μετακτηριακά, όπως το Βύρονα, σε σχέση με τα σχολεία. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, γιατί πραγματικά είναι προτεραιότητα δικιά μας το να πηγαίνουν όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς σε συνθήκες σύγχρονες, και σε περιεχόμενο αλλά και σε κτηρία και σε εγκαταστάσεις, να πηγαίνουν τα μεγάλα παιδιά, η νεολαία μας, να φυτάνε σε σχολεία που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες. Ο Δήμος Κεσαριανής έχει επιδείξει ένα πλούσιο έργο σε ό,τι αφορά την νεολαία γενικά. Θα ήθελα να μάθω σχετικά με αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης που έχετε και της έγκαιρης παρέμβασης σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Ξέρετε ότι το πρόβλημα σε σχέση με τα ναρκωτικά είναι πρόβλημα που υπάρχει σε όλη τη χώρα μας και σε όλες τις πόλεις. Το πρόβλημα δεν είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο στην Κεσαριανή. Αντιμετωπίζουμε και εμείς ένα τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα, η κατάσταση θα γίνει χειρότερη σαν αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής. Πρόσφατα ψήφισε ένα νόμο με τον οποίο προωθεί την ελεύθερη χρήση των ναρκωτικών. Μάλιστα, κατατάσσει τα ναρκωτικά σε άκακα ναρκωτικά, δηλαδή ναρκωτικά που είναι ελαφριά ή οτιδήποτε άλλο, και στα βαριά ναρκωτικά. Σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, τα ναρκωτικά δεν αποτελούν ελεύθερη επιλογή, όπως θέλουν να λένε κάποιοι, αλλά εκφράζει τη φυγή από τη θλιβερή και μίζερη πραγματικότητα. Προωθούν να υπάρχουν στις πόλεις χώροι, οι οποίοι μπορεί κανείς να κάνει ελεύθερη χρήση των ναρκωτικών. Κατανοώντας τις συνέπειες που μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα για την νεολαία, και έχουμε παραδείγματα από τις χώρες όπου έχουν εφαρμοστεί ανάλογα ζητήματα, πήραμε μια πρωτοβουλία με το ΚΕΘΕΑ, που επιστημονικά είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας, και καταρτήσαμε ένα τριετές πρόγραμμα με σκοπό να δημιουργήσουμε αντιστάσεις στην ίδια την νεολαία, σε αυτούς που ασχολούνται με την νεολαία και είναι οι δάσκαλοι τους καταρχήν, στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα λύκεια, είναι οι προπονητές των σωματείων της πόλης μας, είναι οι ίδιοι γονείς, είναι δηλαδή η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, δηλαδή όλο το φάσμα αυτών που έρχονται σε καθημερινή επαφή με την νεολαία. Παλεύουμε η ζωή να είναι ολόκληρη και όχι με δόσεις. Πιστεύουμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει, ελεύθερη από κάθε είδους εξάρτηση. Στον πρώτο χρόνο πέρασαν, συζήτησαν μέσα από διάφορες δράσεις πάνω από 1.000 ενδιαφερόμενοι με το ΚΕΘΕΑ. Δημιουργούμε δηλαδή ένα πλέγμα αντίστασης ενάντια σε αυτή την πολιτική. Το σημείο όμως που θέλει ιδιαίτερη έμφαση και πρέπει να βγουν συμπεράσματα είναι ότι όταν πριν ένα μήνα κάναμε ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητήσουμε μαζί με το ΚΕΘΕΑ, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους φορείς της πόλης, τα συμπεράσματα αυτού του προγράμματος, και όταν θέσαμε το ζήτημα για του νομοσχεδίου της κυβέρνησης, του νόμου της κυβέρνησης που έγινε νόμος για την ελεύθερη χρήση, η μεν συνεργασία πολιτών, δηλαδή η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το είχε διαβάσει καν, δεν ήθελε να πάρει θέση, η υποψηφιά της ήταν εκεί αλλά δεν μίλησε, η άλλη, η κυρία Γραφειδού, η οποία ήταν ανεξάρτητη, υποτίθεται είναι ανεξάρτητη, ενώ στηρίζεται από πολιτικές δυνάμεις όπως το ΚΙΝΑΛ, η Νέα Δημοκρατία,
δεν πήρε θέση. Ο έτερος υποψήφιος ήταν απόν από τις συνεδρίες που συνήθως δεν λείπει. Δηλαδή έμεσα ή άμεσα δεν εναντιώνεται σε αυτή την πολιτική που θέλει την νεολαία εξαρτημένη, άρα και χειραγωγήσιμη στις πολιτικές επιλογές που προωθούνται. Εμείς λοιπόν σταθερά, με συνέπεια, θα συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο, το δρόμο της πάλης για να μην μπει η νεολαία στα δίχτυα τους, που θα την κάνει χειραγωγήσιμη, εξαρτημένη και από τις ουσίες, αλλά και από την πολιτική αυτή η οποία προωθεί τις ουσίες. Είμαστε στους πρόποδους του Ημιτού, ένας δήμος ακριβώς κάτω από έναν από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής. Σε λίγο καιρό ξεκινάει και η αντιπυρική περίοδος. Θα ήθελα να μάθω τι μέτρα πάρθηκαν το προηγούμενο διάστημα και από την κυβέρνηση ειδικά για αυτή την προστασία του δάσους. Αλλά και από την άλλη τι μέτρα έχει πάρει ο ίδιος ο Δήμος για την κινητοποίηση του λαού σχετικά με την υπεράσπιση του δάσους. Αν θυμηθούμε πέρσι τέτοιο καιρό, όταν έμπαινε το ζήτημα των μέτρων της προστασίας από τις πυρκαγιές και πόσο ο μηχανισμός ο κρατικός θα είναι σε ετοιμότητα, θυμόσαστε ότι η κυβέρνηση απάνταγε ότι είναι πανέτοιμη και θα ήταν η καλύτερη χρονιά από κάθε άποψη προστασίας και μέτρου. Και μετά από λίγο θρηνήσαμε 100 νεκρούς στο μάτι. Φέτος μπορούμε να πούμε ίσως τα πράγματα είναι χειρότερα. Γιατί ναι μεν γίνονται αυτές οι τυπικές διεργασίες όσον αφορά τα συντονιστικά συνεδριάζουν, αλλά δεν έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα που είχαμε επισημάνει και πέρσι. Δηλαδή η ενίσχυση της πυροσβεστικής, οι παρεμβάσεις στα δάση προληπτικά κτλ. Έχουμε ζητήσει από πέρσι επανειλημμένα και πριν τις πυρκαγιές και κατά τη διάρκεια να φτιαχτεί μια ζώνη πυροπροστασίας σε ένα κομμάτι της πόλης μας, το Βλητικό χωριό που λέμε εμείς, το Βλητικό σταθμό. Εκεί μένουν πάνω από 100 κάτοικοι που είναι μέσα στο δάσος και μέχρι σήμερα, παρά τις προσπάθειες, δεν έχει ανοίξει και είναι υπεύθυνο το δασαρχείο γι' αυτό η ζώνη πυροπροστασίας. Εμείς, όχι τώρα μόνο, πολλά χρόνια, επισημαίνουμε μόνο τα προβλήματα, παίρνουμε μέτρα και κυρίως κινητοποίηση του λαού και επαγρύμνησης. Στα πλαίσια αυτά υπάρχει μια εθελοντική ομάδα, πραγματικά εθελοντική ομάδα, που συσπηρώνει πάνω από 100 εθελοντές με πυροσβεστικά και τα υπόλοιπα, τα οποία με τη συμμετοχή του λαού είμαστε σε επαγρύπνηση, προστατεύουμε το βουνό ή προσπαθούμε να είμαστε στην πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε προσπάθεια εμπρισμού. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να διαφυλάξουμε τον Ημιτό, ο οποίος είναι πνεύμονας πρασίνο, όχι μόνο για την πόλη μας, για όλη την Αττική. Στην κατεύθυνση αυτού των δράσεων εγκαινιάσαμε την προηγούμενη χρονιά ένα κέντρο περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης πάνω στον Ημιτό, που ακριβώς είχε αυτό το σκοπό, ήταν μια κατάκτηση αν θέλετε για μας, να ευαισθητοποιήσει το λαό γύρω από την αξία του δάσους και την ανάγκη προστασίας τους. Όμως οι ευθύνες της κυβέρνησης και των αρμοδίων οργάνων είναι σοβαρότητες για τα μέτρα που δεν έχουν πάρει, για τις λήψεις που υπάρχουν ακόμα και τώρα. Καταλήγοντας, τι μπορούμε να πούμε ότι θα σηματοδοτήσει η επανεκλογή της Λαϊκής Συσπήρωσης και με δεδομένο ότι οι δημοτικές είναι ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, για το λαό τι σημαίνει να ψηφίσει με ενιαίο κριτήριο? Πρέπει να πούμε στο λαό ότι έχουν ψηφιστεί πάνω από 700 νόμοι αντεργατικοί στο όνομα της αντιμετώπισης του χρέους, στο όνομα της αντιμετώπισης κρίσης. Και αυτοί οι νόμοι θίγουν τα δικαιώματα του λαού, είτε αυτά λέγονται μισθολογικά, είτε συνταξιοδοτικά, είτε ασφαλιστικά, είτε της καθημερινής ζωής. Η ανεργία είναι τεράστια. Αυτά λοιπόν, αυτοί οι νόμοι θα υπάρχουν και μετά τις εκλογές, μετά τις ευρωεκλογές. Το ζητούμενο είναι πώς ο λαός, τι όπλα θα έχει, προκειμένου να μπορεί να αντισταθεί σε αυτές τις επιλογές, στην πολιτική που θα συνεχιστεί, να παλέψει για καινούριες κατακτήσεις. Και εκεί θέλει στηρίγματα και πιστεύουμε ότι στήριγμα και όπλο του είναι οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο, άρα και η αύξηση της δύναμης θα είναι μια αύξηση της δυνατότητας του λαού. Στήριγμα και όπλο του είναι
οι δυνάμεις λαϊκής συσπήρωσης στις περιφέρειες και στους δήμους και στην περιφέρεια Αττικής που είμαστε. Άρα η αύξηση των δυνάμεων της λαϊκής συσπήρωσης στην περιφέρεια σημαίνει αύξηση δυνατότητας του λαού να παλέψει. Διαβεβαιώνουμε ότι θα σταθούμε άξιοι της εμπιστοσύνης. Θα παλέψουμε στο πλάι του λαού για όλα τα προβλήματα. Βεβαίως η επανεκλογή της λαϊκής συσπήρωσης σαν δημοτική αρχή στην Κεσαριανή όχι μόνο θα προφυλάξει, θα δώσει συνέχεια σε ένα έργο, μια προσπάθεια που έχει γίνει σε όλα τα μέτωπα, όχι μόνο για την νεολαία αλλά και για τις υποδομές της πόλης σε όλο το φάσμα, αλλά θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και ο λαός Κεσαριανής θα συνεχίσει να έχει δίπλα του στους αγώνες, στις αγωνίες του, μια δημοτική αρχή που θα παλεύει για τα δικαιώματά του και όχι μια δημοτική αρχή που θα τα διπλώνει και θα συνενεί ή θα συμπαρατάσσεται με την πολιτική της κυβέρνησης. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να πάρει σοβαρά υπόψη της τι λένε οι άλλες δυνάμεις. Δηλαδή το σύνθημα που λένε ότι εμείς δεν είμαστε εναντίον καμιάς κυβέρνησης είναι σύνθημα ότι είναι φράση που σημαίνει ότι δεν θα είναι εναντίον και καμιάς αντιλαϊκής πολιτικής, άρα θα είναι συνεχιστές, θα είναι το μακρύ χέρι αυτής της πολιτικής. Η σηματοδότηση λοιπόν πρέπει να είναι καθαρή, πρέπει να είναι με βάση τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού της Κεσαριανής. Έχει πείρα από τις δημοτικές αρχές και από τους δημάρχους κομμουνιστές ότι μπήκαν μπροστά σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα στην πάλη τους για τα καθημερινά αλλά και για τα μεγάλα προβλήματα. Χωρίς να κάνουν διακρίσεις και να διακρίνουν τα λαϊκά στρώματα ανάλογα με το τι ψήφισαν, αλλά αντιμετωπίζουν το ίδιο με βάση τις ανάγκες τους και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα να ικανοποιηθούν.